Δέχτηκα καταγγελίες από πολίτες. Δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες. Ότι στη ΣΥΤΑ συγκεκριμένα έγινε ένας μεγάλος ντόρος. Υπήρχε έλλειψη τηλεφώνων. Φαίνεται στη ΣΥΤΑ. Στην ΑΤΙΚ. Σταθερών τηλεφώνων. Ας πω, στη ΣΥΤΑ εξακολουθεί αυτή τη στιγμή. Στην ΑΤΙΚ ή στη ΣΥΤΑ είναι ένα πάρτι. Χρησιμοποιούν τους απλούς υπαλλήλους, κάποιοι μεγαλοσχήμονες και κάποιοι των συντεχνιών και απευθύνομαι σοβαρά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΤΑ, της ΑΤΙΚ, ότι θα τους κάνουμε και εμείς έλεγχο και έρευνα, θα βρούμε τρόπο. Διοχέτευσαν στο 103 άτομα του 132 της ΣΥΤΑ μετά από εντολές ανωτέρων. Οι καημένοι υπάλληλοι δεν φταίνε, οι οποίοι εκεί είναι με την ώρα που πληρώνονται, νομίζω. Ναι. Έστελαν, αυτό είναι σκάνδαλο που βγάζω, θα ακουστεί σε λίγες μέρες, είναι σκάνδαλο. Έστελαν σε συγκεκριμένους προμηθευτές της ΣΥΤΑ, της ΑΤΙΚ, να αγοράζει τηλέφωνα ο κόσμος. Υπήρξε έλλειψη τηλεφώνων. Και συγκεκριμένα, το 132 της ΣΥΤΑ... Εννοείται σταθερών κινητών, συσκευών. Κινητά τηλέφωνα, iPhone και Android, είναι ακριβά. Υπάρχουν κάποιοι διαπιστευμένοι προμηθευτές. Το 132 έστελε σε δύο συγκεκριμένους μόνο. Συνεργάζεται η ΣΥΤΑ, είναι επίσημο αυτό. Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γίνεται έρευνα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πιέσεις και σε λίγο καιρό θα ξεσπάσει σκάνδαλο με ονόματα τα οποία πλούτησαν, παίζονται τζίρι σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου πάνω στα τηλέφωνα. Από τηλέφωνα. Από τηλέφωνα, μάλιστα. Συσκευές. Ναι, μάλιστα. Δεν είναι πολλά για την Κύπρο ένα δισεκατομμύριο σε συσκευές. Πάρα πολλά. Είναι μανιακή Κύπρη, διότι μόλις βγει το νέο version. Το αγοράζουν. Μάλιστα.